Στην έξαρση του ναζισμού που απειλεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Χορτιάτη, όπου παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα πριν από 74 χρόνια. Επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος και να μπει τέλος σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και εγκαιτοποίησης. Εγρήγορση όλων των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επικίνδυνα ναζιστικά μορφώματα που αναφύονται στην Ευρώπη και υπονομεύουν τις αξίες του ανθρώπου αλλά και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να σταματήσουμε πολιτικές που οδηγούν σε δραματικές ανισότητες. Πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε κατάρρευση το κοινωνικό κράτος. Πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Και αυτό είναι χρέος όλων μας στην Ευρώπη. Γιατί η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική είναι υπόθεση όλων μας. Και ημών των Ελλήνων, ιδίως μετά τη δραματική όλη αυτή περίοδο που έχουμε περάσει. Να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τα μορφώματα του λαϊκισμού που αγγίζουν ξανά τα όρια του ναζισμού πριν να αποδομήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε την ευρωπαϊκή αυτή χώρα να αναλογιστεί γιατί ξανανοίγει το αυγό του φιδιού εκεί και μάλιστα λίγα μόλις χρόνια μετά το ολοκαύτωμα. Τιμώντας τους 150 νεκρούς του Χορτιάτη, θύματα της ναζιστικής θηροδίας το Σεπτέμβριο του 1944, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι δεν υφίσταται παραγραφή σε ό,τι αφορά το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Επανέλαβε δε ότι υπάρχει το αρμόδιο δικαστικό φόρουμ που πρέπει και μπορεί να επιληθεί του ζητήματος. Είναι θέμα λοιπόν στοιχειώδους νομικού πολιτισμού, του κοινού μας ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, να αποδειχθεί και η άλλη πλευρά. Ότι έχουμε το δικαίωμα εμείς οι Έλληνες να προσφύγουμε σε ένα δικαστήριο και να αποφασίσει εκείνο ποιος έχει δίκιο. Αλίμονο αν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ανεχόταν τον αποκλεισμό ενός τέτοιου δικαιώματος, αυτονόητου δικαιώματος, το οποίο είναι και ένα μνημός στην ψυχή εκείνων που έπεσαν σε όλη την Ευρώπη. Συνοδευόμενος από τις αρχές του τόπου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε την υπνό συνειδέηση για τα θύματα στο μνημείο των Πεσόντων, κατέθεσε εκεί στεφάνι και αργότερα επισκέφθηκε τη Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, όπου και παρέστησε γεύμα.